Εδώ χρησιμοποιούμε το anti-gravity machine. Κάντε με slide, βλέπεις πως πιο γρήγορα γίνεται. Δεν σταματάει καθόλου. Και λέω τώρα να πάμε στο Κολοσσέο που και στη μεγάλη σκάλα εκεί πέρα που έχω αφήσει κάποια πραγματάκια να τα πάρουμε. Πάμε. Να ολοκληρώσουμε. With to tie the loose ends. Ναι, και να τελειώσουμε από το καλό κάστρο. Μια για πάντα. Όχι ότι δεν θα ξανάρθω, δεν θα κάτσω. Τώρα θα πρέπει να χρησιμοποιώ έτσι την ταχύτητα της νυχτερίδας για να πηγαίνουμε πιο γρήγορα. Γιατί... Όχι, θα πάρεις και τηλεμεταφορά. Τηλεμεταφορά, όχι, δεν έχει εδώ κοντά τηλεμεταφορά. Αλλά μπορούμε να πάμε στο Κολοσσέο από το όλο του σπόρτο που είναι εδώ δίπλα στο ρολόι. Α, ναι, είπες τώρα στο Κολοσσέο το πάω. Ναι, θα πάω γιατί είχαμε αφήσει, αν θυμάσαι, είχα χτυπήσει στο ταβάνι. Εκεί που είχε σπάσει το ταβάνι, αλλά δεν πήγαμε να πάρουμε το ταβάνι. Ναι, άμα πάρει μεγάλη φορά σε αυτό το παιχνίδι δεν σταματάει σε τίποτα. Μόνο σπάει τα μούτρα του και... Εδώ, όπα, όπα, όπα. Πολύ πήγαμε. Πάμε στο Κολοσσέο να πάρω τα πράγματα και επίσης στο Κολοσσέο έχω αφήσει ένα όπλο πολύ ενδιαφέρον. Οι Σκέλεραγκς. Σκέλεραγκς. Περιμένουν την γωνία για να σου τη φέρουνε. Το κάνουν ολόκληρη ιστορία για να το πετάξουν το μπούμεραγκ. Δεν το πετάνε απλά. Κάνουνε ποζεριά, ναι. Είναι το στριφογυρίζουνε, το φέρνουν από εδώ, το φέρνουν από εκεί. Οπα. Και κάτω πάμε. Τα πετσαρία σου στήριξε. Ο Δράκουλας χρησιμοποιεί μόνο τους καλύτερους μάστορες. Έχει γούστο. Γι' αυτό κάθε φορά το κάστρο είναι μπουρδέλο, ό,τι να είναι. Εδώ είναι η σκέλετον νίντζας. Νίντζα! Και αυτοί το κάνουν όλο την ιστορία για να χτυπήσουν. Κάνουν κάτι τώρα. Τούμπες. Εδώ είναι το μυστικό μέρος. Και έχει, αν θυμάμαι καλά, έχει μια πανοπλία εδώ. Α, όχι, είναι ένα σπαθί Holy Sword. Ναι. Εντάξει, το είχαμε πάρει πιο πριν. Ήδη. Να το κάνουμε τώρα. Thanks, game, ξέρω εγώ. Πολύ μου τη δίνει που γυρίζει πλάτη η νυχτερίδα όταν θα με φάνε και δεν μπορώ να κάνω το spell αμέσως. Από αυτή την πλευρά δεν είχαμε έρθει, στο κάτω μέρος εδώ δεν είχαμε πάει καμιά φορά. Μπορώ να το εμφανίσω και αυτό και να πάρουμε το Shield Rod. Εδώ είμαστε. Αυτό το δωμάτιο μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί μπορώ να το χτυπάω έτσι όλες με την νυχτερίδα. Να και το. Μπορείς να πεις αυτό το όπλο, το Shield Rod, είναι κυριολεκτικά άχρηστο από μόνο του. Είναι αργό, είναι bland. Αλλά κάνει κόμπο με τις ασπίδες. Αλλά έχει ένα πολύ ισχυρό κόμπο. Εάν πατήσεις ταυτόχρονα και την ασπίδα και το Shield Rod, βγαίνει μια μαγική επίθεση η οποία χρησιμοποιεί την δύναμη της ασπίδας. Τώρα βέβαια το συγκεκριμένο η ασπίδα που φοράω είναι η Alucard, η ψεύτικη ασπίδα. Γι' αυτό έχει... δεν την αναγνωρίζει. Δεν καταλαβαίνει, βραχυκυκλώνει το σύστημα, δεν... δεν κάνει κάτι. Αλλά υπάρχουν ασπίδες. Πάρε την αγελάδα μου. Ναι, θα ξεκινήσω με την Leather Shield, οι οποίες έχουν διαφορετικά effects. Ας πούμε, η συγκεκριμένη εμφανίζει μια αγελάδα. Ποιος ανεβάζει την άμυνα. Το defense. Ποιος ανεβάζει την άμυνα. Χιούμορ του παιχνιδιού. Leather και καλά ασπίδα. Βγάζει η αγελάδα. Η Night Shield βγάζει ένα μεγάλο. Ένα άλογο, ναι. Το οποίο σου ανεβάζει την επίθεση, αν θυμάμαι καλά. Όχι, όχι. Ναι, την άμυνα. Offense, offense. Την επίθεση, καλά είναι. Εγώ πώς θα σημαίνω. Αυτή εδώ πέρα είναι μια. Κατσίκα. Ένα
κατσικοειδές εκεί πέρα με πεντάλφες, ας πούμε, που σου μεγαλώνει το intelligence. Γενικά είναι buffs που κρατάνε 75 δευτερόλεπτα το καθένα αυτά. Τώρα που έβαλα τη Herald Shield. Έχει μια καρδιά, πολύ ωραία ασπίδα. Έχει στο κάτω μέρος της μια καρδιά. Αυτή η ασπίδα έχει ένα secret ability. Όταν σε χτυπάνε. Τζόνι. Α, μου έδωσε και το όπλο του. Κάτλας. Μεταμορφώνει τα projectiles σε καρδιές και τις παίρνεις. Επίσης με το Shield Rod εμφανίζει μια γκόμενα εδώ πέρα. Αυτή η ασπίδα πολύ μ' άρεσε παλιά. Με τον κόρο απ' έξω. Η οποία σου δίνει protection from fire, ας πούμε. Εντάξει, Thunder. Όχι κάτι. Thunder. Τέλος πάντων. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Αυτή είναι μια θεαματική ασπίδα. Η επίθεσή της. Α, και fire και thunder. Protection και fire και thunder. Αυτή η ασπίδα που έβαλα τώρα, η Skull Shield, έχει πολύ θεαματική επίθεση, αλλά είναι ψιλοάχρηστη η επίθεσή της. Γιατί βαράει πολύ ψηλά. Αυτός είναι όμως και ένας ψηλός εχθρός. Πετάει ένα λέιζερ και το σκοτώνει. Δεν ήταν μόνο αυτό, είναι επειδή το... Ναι, δεν το εμφανίζει. Δεν εμφανίζει το εφέ ο emulator. Emulator, Fail. Fail. Θα το ξανακάνω. Δοκιμάσαι άλλη μια φορά. Το σάσιο. Σκότωσε τον Τζόνι πάλι. Ο Τζόνι ο κουκουβάγιας. Τέλος πάντων, αλλά το πιο μεγάλο ψέμα σε ολόκληρο το παιχνίδι είναι αυτή η ασπίδα. Η ασπίδα του Alucard. Έχει ένα... Ένα, τέλος πάντων, δεν είναι ένα, είναι χιλιάδες abilities που έχει. Να ο κουμφού τύπος. Φυλάει το κάρο. Φυλάει το τσάι. Ξέρω εγώ τι είναι, γάλα φυλάει. Grape keeper. Τσάι, grape tea ήταν τελικά. Αυτή την ασπίδα τώρα πρέπει να έχω MP για να τη δείξω, γιατί χαλάει πολλά MP. Αλλά καλεί όλες τις ασπίδες του παιχνιδιού. Έτσι. Και αρχικά φαίνεται σαν να μην κάνει τίποτα, αλλά δίνει στην ασπίδα του Alucard μια ιδιαίτερη ικανότητα. Πρώτα απ' όλα τον κάνει αθάνατο. Δεύτερον κάνει την ασπίδα να βαράει. Τρίτον, όπως βλέπετε, κάνει το damage 255. Ό,τι βαράει αυτή η ασπίδα, το damage είναι πάντα 255. Επίσης γιατρεύει τον Alucard. Και γενικά είναι κάτι, ας πούμε, το τρομερά ασταμάτητο στο παιχνίδι. Το μειονέκτημα είναι ότι σου χαλάει μαγικά, αλλά μπορείς να την βγάζεις λίγο-λίγο, σαν να χτυπάς με ένα κανονικό όπλο. Δεν χρειάζεται να την έχεις συνέχεια βγαλμένη έξω. Ναι, και εντάξει, είναι τρελό ψέμα αυτό για το παιχνίδι. Γενικά, δύο ψέματα έχει αυτό το παιχνίδι, πραγματικά μεγάλα ψέματα. Το ένα είναι η ασπίδα του Alucard, για το συγκεκριμένο ability που έχω δείξει. Και το άλλο είναι το Chris Egrin, το σπαθί, το οποίο εντάξει όταν έρθει η ώρα θα το δούμε και εκείνο τι κάνει. Εδώ ήρθα τώρα για να εμφανίσω τα τελευταία κομμάτια εδώ της σκάλας που δεν έχουμε εμφανίσει πριν. Τώρα που έχουμε την νυχτερίδα μπορούμε να τα εμφανίσουμε. Και να πάρουμε διάφορα μικροπραγματάκια. Και να πάρουμε boomerang. Έχει γονατίσει το frame rate του παιχνιδιού, ε. Για να δω τώρα, εμφανίζω το χάρτη. Πρέπει να το κοιτάμε αυτό. Γιατί άμα δεν θέλω να ξανάρθω εδώ πέρα, θα πρέπει να τα πάρω όλα με τη μία. Εδώ, Zircon. Τι έχει, δεν θυμάμαι. Α, ναι, το Morningstar. Το είχα ξεχάσει αυτό. Εντάξει. Αρκετά καλό πλάκι όταν το βρίσκεις για πρώτη φορά. Αλλά εντάξει. Πάλι blunt damage. Blunt damage, ας πούμε. Τα blunt όπλα δεν είναι καλά σε αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν αφήνει τον Alucard να χρησιμοποιεί την ικανότητά του το Dark Metamorphosis. Ωραία, πολύ μ' αρέσει να σπάει τα μούτα του έτσι. Είναι από εκείνη το ανίκτο το πνεύμα. Το ανίκτο με τις νυχτερίδες. Και δεν μπορεί να γεμίζει. Anchor of Life. Αυτό το Anchor of Life μεγαλώνει το Cure Ability από τα items, από τα κρέατα και γενικά healing items. Shuriken. Πολλά Shuriken. Ξέχασα να εμφανίσω ένα τετραγωνάκι. Δεν πειράζει στο γυρισμό. Πάει και αυτό. Και από κάτω. Όπω. Είναι τα σύννεφα. Magic Missile. Magic Missile.
I'm attacking the darkness. I'm attacking the darkness. I wanna cast magic missile. Mystic Pendant. Και αυτό είναι ωραίο, και το Mystic Pendant είναι, έχει μερικά καλά abilities. Λοιπόν, να εμφανίσω και αυτό το σημείο εδώ. Και είμαστε σχεδόν ok. Α! Κάτσε να το δείξω. Αφού είμαστε εδώ, κάτσε να το δείξω και αυτό. Αν τρέχεις με το λύκο στη σκάλα και πατήσεις άλμα και κάνεις το λάθος και πατήσεις άλμα, απογειώνεται τελείως. Κοίτα τι κάνει. Και ανεβαίνει τελείως πάνω πολύ γρήγορα. Θα εμφανίσω και εκείνο το κομματάκι το τετράγωνο που έχουμε αφήσει. Σκότωσα τα μια φορά αυτό, μπορεί να ρίξει το άξιμο του τέλου. Και ο δίπλα είναι το κάτι. Ρε. Do not harass me. Well, I'm ready. I'm working. Οκ. Έτοιμοι είμαστε. Από πίσω με διάλειο. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, τώρα συνεχίζουμε και πάμε να πάρουμε το τελευταίο δαχτυλίδι του κάστρου. Ας πούμε, θα μας επιτρέψει να ανοίξουμε το ρολόι στο κέντρο του δωματίου. Στο κέντρο του δωματίου. Στο κέντρο του κάστρου, γενικά εκείνο το ρολόι ανοίγει μια μυστική πόρτα και έχουμε μια συνάντηση εκεί πέρα με μια παλιά γνωστή. Αλλά πρώτα πρέπει να τη συναντήσουμε εδώ πέρα. Αυτό δεν σου έδειξε το σπαθί του. Μπορείς να το φαρμάζει και αυτό, λέει. Θα το δοκιμάσω. Θα το δοκιμάσω γιατί έχει και αυτή ωραίο σπαθί. Λοιπόν, ώρα να αλλάξω λίγο γιατί εντάξει πολύ τσίπνες. Χρησιμοποιήσαμε. Πάρουμε το Alucard Sword. Άλλαξε την ασπίδα. Για σπίδα εντάξει. Είναι για Alucard. Α, ναι, ναι, δίκιο είσαι. Πρέπει να βάλω την Alucard. Cheesecake. It's cheesy. Να το. Αυτό το σπαθί μοιάζει πάρα πολύ με το Rapier. Και είναι η ίδια κατηγορία σπαθί, μονάχα που έχει πάρα πολύ μικρό range και αυτό. Και... αλλά έχει την ειδική ικανότητα αυτή. Κάνει ένα μικρό πεντάλφο. Βασικά νομίζω τυχαίο είναι το σχήμα που βγάζει. Βαράει πολλές φορές. Τέλος πάντων, ωραίο είναι. Είναι πολύ θεματικό όπως και αυτό. Βάζω την Spike Breaker Arm εδώ πέρα για να περάσουμε μέσα από τα καρφιά. Put 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 put. Περπατώει στο δάσος όταν ο λύκος δεν είναι εδώ. Και μια που είπα λύκος, αυτό εδώ πέρα θα ήταν ωραίο να το τρέξει με το λύκο. Περνάει μετά από στο Spike Breaker. Και η Μαρία. Και ο λύκος παίρνει μέσα από τα καρφιά. Εδώ έχει μια ωραία συζήτηση. Η πλάκα είναι ότι ο Alucard αλλιώς τους θυμάται τους Belmont και αλλιώς τους ξέρει τους Belmont η Μαρία. Είναι από το Castlevania που παλιό που ήταν μέρος και ο Belmont. Ο Alucard νομίζει ότι η Μαρία εδώ πέρα εννοεί τον Trevor, αλλά εντάξει. Δηλαδή του λέει η Μαρία για τον Richter και αυτός σκέφτεται τον Trevor. Αλλά εντάξει. Το καλό είναι ότι μας αφήνει εδώ πέρα αυτό το πράγμα που είπαμε τώρα, το βλέπεις σε ένα άλλο κατσίν το οποίο χάθηκε. Ναι, ήταν εκεί πέρα με τον υποβρύχο. Ήταν εκεί που κόλλησε τον υποβρύχο. Περνάμε λίγο στα γρήγορα αυτό το μέρος. Και πάμε στο κέντρο. Α, στο κέντρο είναι να πάρεις τα χλήματα.